Το ερευνητικό του έργο είχε και έχει επιτευγμένους στόχους. Έχει ισχυρή επιστημονική βάση και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Του έχουν απονεμηθεί πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων από την Ακαδημία Αθηνών και από την American Heart Association. Ο καθηγητής Κρεμαστινός πρωτοστάτησε σε πολλές διεθνείς συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς του εξωτερικού. Έχει διατελέσει διευθυντής των τριών μεγαλύτερων νοσοκομειακών καρδιολογικών κλινικών της Αθήνας. Το 1971 ήταν υπεύθυνος Στεφανίας Μονάδος του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου με ουσιαστική συμβολή στην αναδιοργάνωση της Στεφανίας Μονάδος με τις τότε ισχύουσες διεθνείς διαδικασίες. Το 1986 έγινε διευθυντής στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Γεννηματά, όπως αναφέρεται σήμερα, εκεί πρωτοστάτησε στην οργάνωση εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας, στην οργάνωση της εντατικής νοσηλείας και ειδικότερα των κινητών στεφανίων μονάδων, στην οργάνωση πειραματικού εργαστηρίου με διεθνή απήχηση τέχνο και συνεργασία. Το 1993 ανέλαβε τη διεύθυνση του δεύτερου καρδιολογικού τμήματος του Ανασίου Καρδιολογικού Κέντρου, όπου οργάνωσε ολόκληρο το τμήμα εξ αρχής. Το 2003 διευθυντής της δεύτερης πανεπιστημιακής καρδιολογικής κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου, όπου και εκεί οργάνωσε ολόκληρη την κλινική αποκλειστική βάση. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας και διευθυντής του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Το 1993 ανέλαβε υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εξωκοινοβουλευτικός υπουργός. Το 2000 εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής του Δωδεκανήσου, αλλά αποχώρησε μόλις ψηφίστηκε το ασυμβίβαστο μεταξύ επαγγέλματος και βουλευτικής έδρας, το οποίο βεβαίως αργότερα προσφαρίζουμε να θεωρήθηκε από τη Βουλή. Από το 2009 έως σήμερα εκλέγεται συνεχώς βουλευτής του Δωδεκανήσου, διετέλεσε πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής από το 2009 έως και το 2014, ενώ τον Οκτώβριο του 2015 εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, θέση την οποία κατέχει ως σήμερα. Ως Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Ασφαλίσεων, επέτυχε να εξαιρεθεί η χώρα από τη συνθήκη του Μάτστριχτ. Επίσης, επεξέλθηκε το ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα με ιατρούς καρδιολόγους και αναισθησιολόγους μέσα σε αυτές τις νοσοκομειακές μονάδες για πρώτη φορά, ενώ μέχρι τότε τα ασθενοφόρα ήταν μόνο το συλλεκτικό προσωπικό. Κατά την περίοδο της που ήταν υπουργός, δημιουργήθηκαν στη χώρα μονάδες αεροπλάνων του ΕΚΑΒ για την διακομιδή αρρώστων από τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές με εξειδικευμένο πλήρωμα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δημιούργησε και λειτουργήσε για πρώτη φορά τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών με επέκτασή του σε όλη τη χώρα και εισήγαγε για τους χρήστες ναρκωτικών τη θεραπεία με μεθαδόνη. Συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής στη χώρα και εγκατέστησε τους πρώτους σταθμούς στα νησιά. Συνέβαλε στην αναμόρφωση της ψυχικής υγείας με πρότυπο το ψυχιατρίο Μπλέρου, που από κοινωνικό απόβλητο, όπως χαρακτήριζε τότε ο διεθνής τύπος, αναγνωρίστηκε ως πρότυπο ψυχιατρικό κέντρο. Στην πορεία αυτού του τόσο σημαντικού έργου, ο καθηγητής Κρεμαστινός σήμερα μας καταθέτει ένα ακόμα απόλυμά του, το νέο βιβλίο του, το οποίο είναι απόσταγμα πολύτιμης και πολύχρονης εμπειρίας και παράλληλα μήνυμα εκμεριωμένης επιστημονικής αισιοδοξίας που θα ήθελε κάθε γιατρός να καταθέσει για την ειδικότητά του. Εκτός της Λιβάνη, έχω τη χαρά, αλλά και τη τιμή, να παρουσιάσω εδώ σε αυτήν την αίθουσα την ιστορική το νέο καινούργιο βιβλίο του καθηγητή φίλου της οικογένειάς μας, πατέρα μου τον Λιβάνη, του κυρίου Φιδερίου Κρεμαστινού. Ο τίτλος είναι «Τώρα νικάτε της καρδιοπάθειας». Ακούσαμε πριν ένα σύντομο βιογραφικό του κυρίου καθηγητή, τις Περγάμενες. Όλοι τις γνωρίζουμε. Για μένα όμως και για τους αναγνώστες είναι μια σπουδαία και ξεχωριστή προσωπικότητα, τόσο ως γιατρός, όσο και σαν άνθρωπος και σαν πολιτικός.
για να τελείωσε την διατέλεση τη Υπουργό. Ευχαριστούμε θερμά τον Κρυφτάκη Πανεπιστημίου του κ. Δημόπουλο. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίση τον καθηγητή καρδιολογία του Υπουργού και Καρδιολογιστικού Πανεπιστημίου, τον κ. Ευστάθιο Μιωδωρίδη, καθώ και τον συγγραφέα και πολιτικό βέβαια, τον κ. Μίνα Μπουλάκη. Το βιβλίο, όπως θα δείτε, όταν το ξεκινήσετε, το τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες, ο καθηγητής μας το αφιερώνει στη μνήμη των φίλων του καθηγητών που έφυγαν, στον κύριο Κώστα Στεφανή και στον κύριο Δημήτρη Χρυκόπουλο. Εμείς, σαν εντόσεις, θα την τεχνή υποδοχή που έτυχε η πρώτη προσπάθεια εκλαίτευσης βασικών καρδιολογικών γνώσεων και τα βιβλία του καθηγητού πρώτα, αναζητώντας μυστικά της καρδιάς και το άλλο μπορούμε να αγγίσουμε τις καρδιοπάθειες. Σήμερα, εδώ, παρουσιάζουμε το τέλος της επιλογίας, επαναλαμβάνω το τίτλο, τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες. Ο αναγνώστης, εντάξει εγώ και εγώ πρέπει να αγγίσω και εμένα, θα μπορέσει να αντιληφθεί το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο της καρδιολογίας. Το βιβλίο είναι πλούσιο, επεκτείνεται σε 500 σελίδες, έχει εξειδικευμένο πληρωματικό υλικό, έτσι ώστε ο καθένας μας να αντιλαμβάνεται αμέσως όλα τα θέματα που αφορούν είτε την πρόληψη, είτε την προληπτική θεραπεία, είτε σημαντικότερα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχει ως ασθενής. Θέλω εδώ να πω ευχαριστώ το θερμά για την μόνιμη και σταθερή συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Δημήτρη Καναστούνο. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο του καθηγητού κύριου Περμαστινό, που απευθύνεται κυρίως στο κοινό και τους μη ειδικούς, αλλά που περιέχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και για τους ειδικούς καρδιολόγους. Γραμμένο απλά, με απόλυτα κατανοητή περιγραφή ενιών, παθήσεων, κλινικών καταστάσεων και ιατρικών όρων, περιγραφή που αναδεικνύει τη μεγάλη κλινική και διδακτική εμπειρία του συγγραφέα, τη βαθιά γνώση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών του κυκλοφορικού συστήματος και την σιγουριά που πρέπει να αναδεικνύει ο συγγραφέας. Όλα αυτά, η βαθιά γνώση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών και η σιγουριά της αποτύπωσής τους είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, είναι οι καταστάσεις που πρέπει να εκπέμπει ο γιατρός προς τον ασθενή και το περιβάλλον του, προϋποθέσεις απαραίτητες για την απόκτηση εμπιστοσύνης προς τον θεράπευτα. Όλα τα παραπάνω προέρχονται από την πολυετή εμπειρία του καθηγητή κ. Περμαστινό στη μάχη με καρδιολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ικανότητα κριτικής αξιολόγησης κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων με την γραπτή αποτύπωση των σκέψεών του και των προβληματισμών του για τις παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος. Η διαδοχική τίτλη των τριών βιβλίων είναι ενδεικτική της μεθοδικότητάς του. Αναζητώντας τα μυστικά της καρδιάς ήταν ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που παραπέμπει στην αναγκαιότητα της διάγνωσης. Μπορούμε να νικήσουμε τις καρδιοπάθειες. Ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου που ορίζει τους στόχους της θεραπείας και τις προσδοκίες. Τώρα νικάμε τις καρδιοπάθειες. Ο τίτλος αυτού του βιβλίου που εκφράζει την έκβαση και το τελικό αποτέλεσμα. Προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο με συσσωρευμένη κλινική και διοικητική εμπειρία από τη διεύθυνση των μεγαλύτερων καρδιολογικών κλινικών και καρδιολογικών τμήματων της χώρας, όπου αντιμετώπισε χιλιάδες ασθενείς κάθε ηλικίας, όπου εκπαίδευσε νέους,
λιγότερο νέους αλλά και έμπειρους διαβιολόγους και δίδαξε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο καθηγητής κ. Θερμαστινός διατυπώνει στο βιβλίο τις απόψεις του σε θέματα της ιατρικής καθημερινότητας αλλά και σε θέματα της ιατρικής ιατρικής πρακτικής. Η θεωρία της ευάλωτης αφιερωματικής πλάκας, οι καταστροφικές συνέπειες από τη ρήξη της, ο εκτός νοσοκομείου ευνίδιος καρδιακός θάνατος και η προνοσοκομιακή θρομβόληση είναι μερικά από τα εμπολής άγνωστα θέματα που δίδασκε από τη δεκαετία του 80, απόψεις που ίσως ήταν τότε και ερευνητικές και που σήμερα αποτελούν απόλυτα τεκμηριωμένες γνώσεις. Οι δύο τελευταίες καρδιολογικές κλινικές που διήφθηνε, αυτή του Ωνασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και η δεύτερη Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αττικών, εγκαταστάθηκαν και άρχισαν τη λειτουργία τους από το μηδέν, με άδειους θαλάμους και με κενές κλίνες. Σήμερα οι κλινικές αυτές είναι στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης πρωτοποριακής καρδιολογίας με στελέχη που υπήρξαν μαθητές και συνεργάτες. Σημαντική στιγμή της πολυετούς επιστημονικής του πορείας υπήρξε η συνάντησή του και η αντιμετώπιση του εν ενεργεία πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής του ζήτησε την ιατρική βοήθειά του. Τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αντιμετώπισης κατά τα επόμενα πολλά χρόνια είναι γνωστά σε όλους μας. Η σχέση γιατρού-ασθενούς είναι ιδιαίτερη. Είναι στενή, είναι συνεχής και είναι βαθιά ανθρώπινη όταν ο γιατρός απολαμβάνει τις πλήρους και εμπιστοσύνης του ασθενούς. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω, αγαπημένα Δημήτρη, αγαπημένα καθηγητή, από το σύνδρομο της λευκής μπλούζας, που λέμε. Δηλαδή, μόλις δούμε τη λευκή μπλούζα κάποια κατηγορία ανθρώπων, αμέσως αρχίζει η ανεβαίνει η αρτηριακή μας πίεση. Σαν βέβαια που ξέρω που ανήκουν στην κατηγορία των φιλοπεριέργων προσώπων με επιστημοφιλία, αυτό φέρνει μια ευδαιμονία και μια γαλήνη. Ήθελα λοιπόν να ξέρω και από εσάς που έχετε διαβάσει, το βιβλίο που έχετε διαβάσει, η ανάγνωση ενός βιβλίου καρδιολογίας αυξάνει ή μειώνει την αρτηριακή πίεση ή εμπάσχει με τόση τους παλμούς της καρδιάς. Σε μένα στην αρχή λίγο την αυξάνει. Μετά όμως γαλινέω. Και να πειράξω και λίγο τον αγαπημένο μου καθηγητή, επειδή πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα μεγάλο μάθημα μη γραμμικότητας και για άλλους κλάδους της γνώσης και για την πολιτική. Ας πούμε, στο σημείο που λες μουσική και καρδιακός ρυθμός. Εδώ έχουμε μια γραμμικότητα που ξεφεύγει από τη μη γραμμική σκέψη του βιβλίου. Δηλαδή, αν αυξάνει ο ρυθμός της μουσικής, αυξάνει και ο καρδιακός ρυθμός. Θα λέμε εξαρτάται. Δηλαδή, αν ακούω Μπετόβεν, αυξάνει ο καρδιακός του ρυθμός, ή αν ακούω Ντεμπισί, πέφτει, ή αν ξέρω εγώ, για να θυμηθούμε τους δύο μεγάλους μας. Ο Μίκης ο Δωρέντας που έχει έντονο ρυθμό, αλλά έφτασε στα 93. Στη μουσική του νόμου, ο Μάνος Βεζδάκης έχει πολύ απαλό ρυθμό και πέθανε νέο σχετικά. Το λέω αυτό για να δείξω, ας πούμε, ένα παράδειγμα μη γραμμικότητας. Εξαρτάται πάντα, νομίζω, από πώς μετουσιώνουμε μέσω της γνώσης, μέσω της τέχνης, την εσωτερική μας αγωνία σε κάτι άλλο. Δηλαδή, πώς αντιμετωπίζει, ας πούμε, η μουσική τον καταθλιπτικό αυτοβασανισμό μας. Μπορεί, ας πούμε, η ανάδειξη του Μπετόβεν να μας κάνει πιο ήρεμους. Δεν ξέρουμε, εξαρτάται από τα άτομα. Το βιβλίο ξεκινάει από αυτό που θα λέγαμε εμείς στον χώρο του μαθηματικού της ψυχής, τον νόμο της εντροπίας. Δηλαδή, ο χρόνος εμπεριέχει τη φθορά, την απώλεια ενέργειας της ζωτικότητας, τον ίδιο το θάνατο. Όπως καταγράφεται αυτή η απώλεια ενέργεια στα τελομερίνα, στις άκρες των χρωμοσωμάτων μας, τα οποία συγκρίνονται, ευθύρονται και τα κύτταρά μας πάβουν να πολλαπλασιάζονται. Και επειδή είδα πριν στο βίντεο τον αγαπημένο μας καθηγητή, συγχωρεμένο πλέον
Κώστα Στεφάνη. Ήθελα, αγαπητέ κύριε Καμαρτινέ, να σας θυμίσω ότι όταν ήμασταν στο πάνελ, ο Κώστας ο Στεφανής, ο συγχωρεμένος, με διέκοπτε εμένα, γιατί είχα παρουσιάσει το πρώτο βιβλίο. Με διέκοπτε εμένα όταν αναφερόμουν, ας πούμε, στη διατροφή του αγρίου που έλεγες εσύ, γιατί το κρέας άφησε το προσδόκιμο ζωής. Το κρέας άφησε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Το πάντα με διέκοπτε διαρκώς. Ενώ ένας άλλος συγχωρεμένος, ο Τριχόπουλος, έλεγε τα εντελώς αντίθετα. Και σε αυτό, ας πούμε, αντιδρούσε ο καθηγητής. Ξεκινάει λοιπόν το βιβλίο με τη φθορά που φέρνει ο χρόνος. Και έτσι η επιστήμη μπαίνει σε ένα χαουστικό παιχνίδι με το διάλογο και το βιβλίο του αγαπημένου μου Κρεμαστινού τελειώνει με την ουτοπία. Τελειώνει με τις υπέρμετρες προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν πριν 20 χρόνια από το γονιδίωμα, δηλαδή η επαναφορά των κυτάρων σε ευριακή κατάσταση, η εξέλιξή τους, η μεταμόσχευσή τους σε αντικατάσταση δηλαδή θαρμένων κυτάρων, απικίες, αγκυρογένεση, αλλά όπως λέει το βιβλίο, δεν ξέρουμε αν συγχρονίζουν τα καινούργια με τα παλιά, δεν γνωρίζουμε τι αποτελέσματα έχουν στον καρδιακό ρυθμό και βέβαια έχουμε καρκινογενέσεις. Θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν, μια και βλέπω το μακαριότητα απέναντί μου με το καταμαθαίον, γρηγορείτε ότι μόνο είδατε την ώρα με τη στιγμή ενδιαφέρον του Υιός του Κυρίου, δηλαδή βιαστείτε, πάρτε τα μέτρα σας, να αντιμετωπίσετε κάθε στιγμή τη ζωή σας όπως εάν ήταν η τελευταία και ταυτόχρονα η αρχή μιας νέας ζωής, ενός νέου τρόπου ζωής, ενός νέου τρόπου να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Και ξαφνικά ο Δημήτρης στα 2/3 του βιβλίου μας φέρνει το κάλεσμα, το σκληρό κάλεσμα της μοίρας. Δηλαδή τον ευνίδιο θάνατο έξω από το νοσοκομείο και λέει ότι αυτό σχετίζεται με τη δομή των πρωτεϊνών στις κυταρικές μας μεμβράνες και στους αυλούς που κατανέμουν και διαθετούν την κίνηση των ιών των αντρίων, ασβεστίου, καλλίου κλπ. Δηλαδή το πεπρωμένο. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε το πεπρωμένο. Λέει πολύ σωστά ότι ο καπνιστής για παράδειγμα έχει καπνάσεις πιθανότητες ευνίδιου θανάτου, άρα πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Ξέρετε ότι ο κάθε συγγραφέας όταν γράφει ένα βιβλίο λέγεται ότι ξέρει ότι το μισό βιβλίο που γράφει είναι λάθος υπό την έννοια ότι η επιστήμη εξελίσσεται και κάθε φορά που εξελίσσεται διαγράφει κεφάλαια και τα νεαροποιεί κατά κάποιο τρόπο. Άρα λοιπόν οι τρεις αυτές εκδόσεις του πρώτου δεύτερου μικρού του βιβλίου απέχουν περίπου 5-6 χρόνια και 5-6 χρόνια είναι ένας χρόνος ικανοποιητικός για να δημιουργήσει τη νέα γνώση να καταγραφεί σε ένα βιβλίο. Αυτή είναι η μοίρα. Ο συγγραφέας δεν γνωρίζει ποιο σημείο είναι λάθος, δεν είναι λάθος, ότι θα αλλάξει, διότι αλλάζει η ίδια επιστήμη. Και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα για το τρίτο βιβλίο είναι το αιώνιο πρόβλημα. Γιατί οι καρδιοπάθειες παρά τις εξελίξεις εξακολουθούν να είναι η πρώτη αιτία θανάτου του πληθυσμού. Τεράστιες εξελίξεις, διαγνωστικές. Βλέπουμε την ίδια την καρδιά. Πρώτα την ακούγαμε και φανταζόμασταν τι συμβαίνει. Τώρα βλέπουμε την ίδια την καρδιά, μετρούμε τις αντιμετωπίσεις με όλες τις αποκλειστικές μεθόδους, την ηχοκαρδιογραφία ή αν θέλετε το MRI, την αξιολογική του μαγνητική τοπογραφία, που βλέπεις την ίδια την καρδιά ζωντανά μπροστά σου να πας. Τι ωραίο πράγμα από πλευρά διάγνωση. Παρ' όλα, παρά τις φοβερές εξελίξεις στη θεραπευτική, εξακολουθεί να είναι η καρδιοπάθεια που είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Εγώ όταν αρχίσαμε την καρδιολογία και στα πρώτα χρόνια ασχόλησε ο καθηγητής, ο κ. Βορύδης, θα το θυμάται, ήταν ελάχιστα τα πράγματα. Σε όλα υπήρχαν. Και οι πράξεις, οι επαγγελματικές ανύπαρκτες. Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Δεν θα έπρεπε λογικά οι καρδιοπάθειες να φύγουν από την πρώτη θέση. Παρόλα
παλιά που δεν διαβεί το κανένας να αλλάξει το βίντεο με μια φυσική οφείλεια. Τα στέλνει, τα περίφημα στέλνει και η βασική να ίσω το μέσα στη φανή της ελευθερίας ήταν το ιερό που δεν το διαβεί το κανένας. Σήμερα γίνεται ακόμα στους στέλνους που είναι η κεντρική ελευθερία. Οι φυματοδότες, οι αντιλητές, όταν μεγαλώσει έκανε τον πρώτο εφήνευση, τον πρώτο φυματοδότη στην Αμερική, στο αφιζέ τον παρουσίασε ένα σκύλο που μου είχε φυτέψει ένα αντιλητή. Και τον πέρασε μέσα από μαγνητικό πεδίο και ο σκύλος έπεσε και σταμάτησε να κουνεί η καρδιά. Είναι εδώ λοιπόν το σκύλο να πεθαίνει. Και μετά από 1,5 λεπτό τον είδαν να σηκώνει το σκύλο και να περπατά. Ο εφηβευμένος απειλωτής του έδωσε το πρωτεύθυνο του ζώου και η καρδιά της ανάπτυξη. Αυτό σήμερα υπάρχει στον άνθρωπο. Δηλαδή, υπάρχει ο απειλωτής, ο εφηβευμένος απειλωτής που βλέπετε εδώ στην επιφάνεια και βεβαίως η εξέλιξή του είναι σε λίγο τέτοια πρακτική καλώδια. Θα είναι κάτω από δέρμα και μόλις τα κατάει παιδί, αυτό που τα θεωρεί να τη βάζει μπροστά. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα αναστροφή που θα ανάπτει. Η αντίληψη, αυτό που λέω εγώ, το στερεωτή καρδιά, υποστηρίζει στην καρδιά για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να βρει άλλη καρδιά να κάνει μεταμόσχευση. Και ο άλλος, ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του από τη δύσκολη, τον βλέπετε να κυκλοφορεί με την υποστηρικτική καρδιά, να το πει η εκφράση, και να πηγαίνει στο διάδρομο. Μέχρι ότου να βρεθεί πώς είναι. Και το μόσιο έρχεται και μπαίνει καινούργια καρδιά, είτε μόνη της είτε μαζί με την παλιά σε δόμηνο, και αυτή η καρδιά κρατάει 10, 15, 20 χρόνια η νέα καρδιά. Με όλα λοιπόν αυτά και με τις ενεξελίξεις θεραπείες, οι οποίες είναι στο πνευματικό στάδιο, δηλαδή να βάζει στα αρχαία από τα κύτταρα, εκεί που τα κύτταρα της καρδιάς καταστρέφονται από ένα ή με τίποτα άλλο, μην προετοιμάσεις. Με όλα αυτά τα φανταστικά, δεν θα επιδείξει κανένας να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Εδώ πιστεύω ότι πριν 1,5 χρόνο από τον Τζον Χόπκινς στο Πανεπιστήμιο, δημοσιευμένο στο Πρίτσιμο Ιδρυματικό, και λέει ότι η αιτία θανάτων, οι αιτίες θανάτων, πρώτες είναι οι καρδιοπάθειες, δεύτερη είναι η καρκίνη και τρίτο είναι τα μέτρη καλέαρξη, τα λάθη των γιατρών. Και κάποιος πάλι στη σκέψη του ότι οι γιατροί κάνουν λάθη δραματικά, δηλαδή αντί να προτεριάσουν το δεξιό πόδι, ξέρω εγώ, κατά λάθος θα προτεριάσουν το αριστερό. Έως τρίτο, τα λάθη των γιατρών είναι αυτό που είπε ο ίδιος Ιπποκράτης. Μεγάλη προσέψη από την ιατρική επιστημονική, θα ήταν φυσικό να λέει ωφελέει, να πει λέει στους γιατρούς κάτι ό,τι μπορεί να ωφελεί. Δεν είπε αυτό. Είπε μη λάθη, γιατί από τότε που δεν υπήρχαν αυτές οι μέθοδοι που έσπισε και ο φίλος μου, ο Μίμης Ανατολάκης, υπήρχε ο κίνδυνος του να υπερκεράσεις τις δυνατότητες του γιατρούς να λάψεις. Αυτό δυστυχώς πολλές φορές παθαίνουμε σήμερα. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, στην ουσία, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα, τι προσφέρει, εξηγεί το γιατί η πρόληψη είναι πιο ισχυρή από τα φάρμακα. Στο βιβλίο αυτό, εκτός από τα κλασικά, τι να κάνεις, τι να μην κάνεις, τα λέμε, τα δεν τα ακούσουμε, στο βιβλίο αυτό βλέπουμε ότι πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο φόρμα, στο φόρμα των αρρώστων. Διότι ένα φάρμακο το παίρνει κάποιος και νομίζει ότι θα του κάνει καλό μια ζωή. Χωρίς το φάρμακο το κάνει πάλι. Δεν είναι σπίτι το φάρμακο ότι του φέρνει και αυτή η ιδιοφάση. Πολλές φορές οι άνθρωποι όταν διαβάζουν το φάρμακο που του έδωσε μπορεί να προκαλέσει κάποια και να κουμπί, παίρνουν το γιατρό τηλέφωνο και μανιφοβάλλουν να μην κάνει το κουμπί. Ναι, στι παρενέργειε του μπορεί. Αλλά λοιπόν, και ο σωστός φάρμακος και ο σωστός γιατρός, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης έλεγε το καλύτερο φάρμακο είναι ο σωστός γιατρός. Και βεβαίως είναι δίκιο. Και ο γιατρός, αν θέλετε, είναι ο διευθυντής της οπτικής δράσης όλων αυτών των
πραγμάτων, ειδικά στον χώρο της καρδιολογίας, ο οποίος εξακολουθεί ακόμα να είναι απαιτητικός για τον άνθρωπο. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Πιστεύω προσωπικά ότι εάν την ιδιωτική εκπαίδευση κυρίως και την ευέλπιση όλων αυτών των παιδιών περιγράφουμε, πιστεύω ότι θα προσεγγιστούν και θα πάρουν.